Αγαπητοί τηλεθεατές, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σπάρτης, μετά το πέρας και των χορευτικών επιδείξεων από τη μαθητιώσα νεολαία, και κοντά μας έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Παναγιώτη Καράμπελα, ο οποίος μας τιμά, και όχι μόνο μας τιμά, μας εξυψώνει και το ηθικό, γιατί ξέρει πάντοτε να λέει τις καλύτερες κουβέντες. Κύριε Υπουργέ, τιμή μας, πέστε μας δύο λόγια, τι είδατε σήμερα στην παρέλαση και στους χορούς. Διπλή γιορτή σήμερα για τον ελληνισμό. Εορτάζουμε για άλλη μια φορά την παλιγενεσία του γένους και εορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Δύο γιορτές συνδεδεμένες μεταξύ τους. Συνδεδεμένη η πίστη μας με το έθνος μας. Το 1821 αντιπροσωπεύει με συναρπαστικό τρόπο την ελληνική λεβεντιά. Αντιπροσωπεύει τη συντριβή των δυνάμεων του Σκότους, του Οθωμανικού ζυγού, από τις δυνάμεις του άδολου πατριωτισμού, των ιδανικών και των αξιών του Έλληνα. Αντιπροσωπεύει τη συντριβή της μετριοπάθειας και του συμβιβασμού από την τόλμη και την αποφασιστικότητα των παππούδων μας, που με αυτοθυσία αποφάσισαν να αποτινάξουν το βαρύ ζυγό της σκλαβιάς. Δεν υπολόγισαν τι ήταν λογικό και τι ήταν εφικτό. Είχαν μόνο σαν οδηγό την αγάπη για τη λευτεριά. Κλείνω με το γόνι στους ενδόξους αυτούς προγόνους μας, τους αθάνατους. Σήμερα η πατρίδα μας διεξάγει έναν ιδιότυπο αγώνα, έναν αγώνα κατά της σοβούσης οικονομικής κρίσεως. Όπως και τότε, η ομοψυχία και η σύπνοια ήταν βασικά στοιχεία της επιτυχίας, και όταν δεν υπήρχε πηγαίναμε σε αποτυχίες. Έτσι και σήμερα η σύπνοια, η ομοψυχία του λαού και η συλλογική ευθύνη είναι απολύτως αναγκαία για να υπερβούμε την κρίση που μας μαστίζει. Κρίση που μαστίζει την Ελλάδα μας, αλλά και την Κύπρο μας. Η πολιτική ηγεσία με τόλμη και αποφασιστικότητα παίρνει μέτρα για να δώσει στον τόπο μας προοπτική, αλλά και για να στηρίξει επίσης την Κύπρο μας. Παίρνει μέτρα τα οποία απαιτούν και δύναμη από το λαό για την εφαρμογή τους. Απαιτούν, όπως και προηγουμένως είπα, σύπνοια, ατομική ευθύνη ενός εκάστου εξημών. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ ιδιαίτερα τους νέους της Λακωνικής Γης, την νεολαία η οποία προλίγου παρήλασε. Διακρίθηκαν οι νέοι μας για τον παλμό και το δυναμισμό με τον οποίο παρήλασαν. Υπόσχονται με τον τρόπο τους ότι είναι συνεχιστές εκείνων των αγωνιστών. Υπόσχονται ότι και αυτοί θα πέσουν υπερπίστεως πατρίδος και του γένους, όπως σε αυτόν τον τόπο στις άκρες του Τενάρου πριν 192 χρόνια οι παππούδες μας ορκίστηκαν να κάνουν. Συγχαρητήρια και πάλι σε αυτούς τους νέους της Λακωνίας μας.
Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι δύναμη και κουράγιο. Κύριε Υπουργέ, νομίζω όμως ότι ήταν υπερβολικά άψογη και η παρουσία και η παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων εδώ του ΚΕΜ εδώ, της Σπάρτης, που αποτελείται από στρατιώτες όλης της Ελλάδος. Και όπως είδατε, ήταν άψογη σε όλη την παρέλαση και η παρουσία τους πραγματικά μας εμψύχωνε ότι είναι πραγματικοί στρατιώτες. Οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούνται από τη νεολαία του έθνους μας. Έτσι. Πάντοτε ήταν και θα είναι άψογοι. Έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας. Αυτό απαιτεί ηθικό φρόνημα εκπαίδευση. Εμείς καλά κρατάμε. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι ο εγγυητής της ασφάλειας του ελληνισμού. Είναι ο συνεχιστής των παραδόσεων του έθνους μας, των ένοπλων παραδόσεων. Και αυτός ο συνεχιστής θα παραμείνει επάπειρον. Και στις επάλξεις. Θα παραμείνει πάντοτε ο συνεχιστής των παραδόσεών μας. Πάντως αληθεύει ότι πλέον οι ένοπλες δυνάμεις ενεργούν και εκπαιδεύονται και αποτελούν εγγύηση, γιατί είναι και μέσα στην μοντέρνα διαδικασία και εξοπλισμό, το μοντέρνο εξοπλισμό, είτε με ηλεκτρονικά συστήματα είτε με οτιδήποτε έχουμε πλέον στη διάθεσή μας σαν περίοδο που διάγουμε. Κατά συνέπεια θέλω να πω, δεν χρειάζεται να είμαστε οι πολλοί αλλά οι ικανοί. Θα ήθελα επ' αυτού να επισημάνω ότι οι ένοπλες δυνάμεις κυρίως αποτελούνται από τους ανθρώπους τους, από το προσωπικό τους. Έτσι. Όχι μόνο από τα μέσα. Διαχρονικά οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να διακατέχονται και να οδηγούνται από ορισμένες αιώνιες, θα τις έλεγα, αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους. Την ανδρεία, τη φιλοπαντρεία, τη γενναιότητα, την αυτοθυσία. Αν αυτά δεν τα έχουν, τα ηλεκτρονικά μέσα και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα δεν πρόκειται να μας σώσουν. Ναι, απλώς βοηθάνε όμως. Βοηθάνε στην εξισορρόπηση. Έτσι. Τον με τον αντίπαλο. Έτσι. Αλλά αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι αγωνιστικό φρόνημα και θέληση για το χειρισμό των μέσων αυτών. Αν το προσωπικό δεν το έχουμε, έτσι, τα μέσα θα μείνουν περιτά σίδερα στους όρκους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς με τη σειρά μας σας ευχόμαστε πρώτα-πρώτα υγεία και εν συνεχεία δύναμη για να επιτελείτε το δύσκολο έργο που επιτελείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά σε όλους τους συμπατριώτες μας, στους Λάκωνες, εντός εκτός Λακωνίας και στους πολλούς Λάκωνες που είναι εκτός Ελλάδος, στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κοντά μας έχουμε τον βουλευτή της Λακωνίας, τον κύριο Λεωνίδα Γρηγοράκο, και αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τίμησε την παρέλαση των νέων της Λακωνίας και όχι μόνο, και του στρατεύματος. Κύριε Γρηγοράκο, θέλουμε την γνώμη σας και την άποψή σας γύρω από αυτά που έγιναν σήμερα. Μεγάλη μου υποχρέωση να είμαι σήμερα εδώ, να γιορτάσουμε τους πατριώτες την εθνική παλιγενεσία. Θέλω να πω σε όλους τους Λάκωνες και σε όλους τους Έλληνες, γιατί ξέρω το κανάλι σας πιάνει παντού, να είναι γεμάτη υγεία και χαρά, οικογενειακή και προσωπική. Η καιρή είναι δύσκολη, κύριε Φελούρη. Η μέρα αυτή μας έχει κάνει όλους σκεπτικούς, γιατί από τη μια πλευρά βέβαια ο ελληνισμός γιορτάζει την απελευθέρωσή του, αλλά από την άλλη πλευρά αυτές τις μέρες είμαστε λυπημένοι όλοι, διότι βλέπουμε ότι
ο ελληνισμός στα πλαίσια μιας ιδέας που όπου και να βρίσκεται έπρεπε να γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωση του έθνους. Βλέπουμε ότι οι αδερφοί μας, οι Κύπροι, η Κύπρος περνάει δύσκολες στιγμές. Και εμείς. Είμαστε λυπημένοι. Και εμείς, είμαστε λυπημένοι. Πολύ περισσότεροι Κύπροι. Περνάμε, και εμείς, περνάμε δύσκολες στιγμές και εμείς. Όλοι μας. Και θα περάσουμε και δυσκολότερες, όπως φαίνεται, αυτό το διάστημα, διότι πρέπει να συμπαρασταθούμε στους αδερφούς Κυπρίους. Και αυτή η συμπαράσταση δεν είναι μόνο ηθική, δεν είναι μόνο πνευματική, δεν είναι μόνο συναισθηματική. Θα πρέπει να είναι και υλική. Και η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, αλλά θα κάνει το χρέος της. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα. Πρέπει οι Έλληνες μαζί, ενωμένοι πια, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο πόλεμο, οικονομικό πόλεμο. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Φελούρη, αγαπητοί πατριώτες, ο πόλεμος είναι οικονομικός πόλεμος, είναι παγκόσμιος πόλεμος και πλήττει πολύ περισσότερο την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μήπως και την Νότια Ευρώπη. Γεωστρατηγικά βέβαια, σχέδια βέβαια. Τα οποία... Όταν σε όλους τους πολέμους οι πόλεμοι είναι πάνω απ' όλα είναι σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι. Και πίσω από αυτά τα συμφέροντα πάντα κρύβονται οικονομίες, οικονομικοί λόγοι. Από τον Τροϊκό τον πόλεμο και μόνο να θυμηθούμε, από αυτόν τον πόλεμο που ξέρουμε έτσι, από την αρχαία μας ιστορία, έτσι. Ήταν ένας πόλεμος ο οποίος έπρεπε να ελέγξει τα στενά, τα δαδανέλια. Άρα λοιπόν οικονομικός πόλεμος. Αυτή λοιπόν η πόλεμη είναι και σκληρή πόλεμη. Και ξέρετε, ειδικά στην εποχή μας που είμαστε εξυγχρονισμένοι ως προς τα θέματα του πολέμου, ο πόλεμος πια δεν γίνεται με σώμα προς σώμα, με στρατιώτες και στρατηγικά όπλα. Τα χρειαζόμαστε βέβαια για να έχουμε ειρήνη τα όπλα, χρειαζόμαστε το στρατό μας, χρειαζόμαστε την εθνική μας άμυνα να είναι δυνατή, να είναι ισχυρή. Να ευχαριστήσουμε τα νιάτα σήμερα που παρέλασαν και τα είδαμε σήμερα. Και τα, βέβαια και τη μαθητιώσα νεολαία και τα γυμνάσια και τα λύκεια, τα παιδιά μας που σπουδάζουν. Αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε βέβαια και τα στρατευμένα παιδιά μας. Και βέβαια ήταν άψογα. Και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλους τους Έλληνες αξιωματικούς, από το μικρό το μέχρι το μεγαλύτερο, για την παρησία τους και την παρουσία τους, δηλαδή τη συνέπειά τους, αυτή την εθνική ανάταση που μας βοήθησαν σήμερα όλοι να αισθανθούμε παρευρισκόμενοι στην παρέλαση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε λοιπόν, κύριε Φελούρη, τι γίνεται με τα γεωπολιτικά συμφέροντα. Η Κύπρος είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια με την ανακάλυψη των αερίων, δηλαδή του φυσικού της πλούτη, αποτελεί πλέον στόχο. Αποτελεί στόχο. Και βέβαια σε και λίγα χρόνια και θα αποτελέσει και η Ελλάδα. Έτσι. Και η Ελλάδα. Όχι με το Αιγαίο περισσότερο, με το Αιγαίο πιθανόν να πάει λίγο αργότερα, αλλά με το Ιόνιο. Με τον Ιόνιο και την Κρήτη. Άρα λοιπόν να περιμένουμε αυτές τις συγκρούσεις και για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτό το δύσκολο καιρό, θα πρέπει οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι, κύριε Φελούρη. Να σας ρωτήσω. Η κυβέρνηση περνάει δύσκολες στιγμές. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δίνει πολύ μεγάλες μάχες σε όλα τα επίπεδα. Κάποιοι τα έχουν βάλει με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Γιάννη τον Στουρνάρνα. Διαφωνώ μαζί τους. Πιστεύω ότι ο Υπουργός, ο Έλληνας, έκανε το καθήκον του, γιατί όταν οι Κύπροι θέλανε να πάνε σε αυτή τη συνθήκη, ο Έλληνας Υπουργός δεν είχε κανένα λόγο, εφόσον οι Κύπροι το θέλανε και αυτός ο ίδιος να ψηφίσει. Σωστά. Πιστεύω ότι είναι και θέμα και πατριωτισμού, είναι και θέμα και ευγένειας. Σε μια διαφορετική στιγμή, μπορούσαμε να κάνουμε την κριτική μας ότι αυτή η συμφωνία δεν ήταν καλή η πρώτη. Είναι γεγονός ότι δεν ήταν καλή. Αλλά βλέπετε τώρα πήγαμε και χειρότερη. Πήγαμε σε μια χειρότερη. Δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα. Και το έχουμε δει αυτό. Άρα λοιπόν κάποιοι θέλουν την Κύπρο να είναι πάντα ένα δέλεαρ πολλά χρόνια τώρα και τώρα πολύ περισσότερο, που θα τους λύσει κάποια προβλήματα. Είναι γεγονός ότι έχει μια μεγάλη στρατηγική σημασία, έχει βέβαια αυτή τη στιγμή τα κοιτάσματά της, αλλά ο κυπριακός λαός περνάει δύσκολες στιγμές, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, και εμείς πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Επιμένουμε εμείς να παραμένουμε στο Eurogroup και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται, κύριε Φελούρη, ότι όλοι όσοι πίστευαν ότι υπάρχει μια διαφορετική συνταγή από αυτή που ακολούθησε το κόμμα το δικό μας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Το κόμμα το δικό μας, και το οποίο πλήρωσε πάρα πολύ αυτή την επιλογή του, υπέστη μια φοβερή στρατηγική ήττα. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε άλλη συνταγή. Βέβαια, μπορεί να κάναμε λάθη ως προς την εφαρμογή της. Μπορεί δηλαδή να είμαστε διαφορετικά σήμερα, εφαρμόζοντας μια διαφορετική πολιτική και μια διαφορετική επιλογή τότε
Δεν τα ξέραμε, όμως ήταν το πρωτόγνωρο αυτό που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Γίνανε πολλά λάθη. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν πολύ λιγότερα τώρα, κύριε Φελούρη, γιατί οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες. Είμαι μέλος του Προεδρείου της Βουλής. Είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος στηρίζει το εγχείρημα της τρικομματικής κυβέρνησης. Στηρίζω λοιπόν την κυβέρνηση και κάνω έκκληση στον λακωνικό λαό και σε όλους τους σόφρονες Έλληνες αυτή τη στιγμή να είμαστε ενωμένοι. Δεν χρειάζεται να. Όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε και δυνατοί. Όταν λοιπόν είμαστε, ξέρετε, διασπασμένοι, τότε είμαστε πιο εύκολοι στις επιβουλές των ξένων. Άρα λοιπόν χρειάζεται εθνική ομοψυχία. Τελειώνω λοιπόν την ευχή μου και θέλω να πω προσωπική υγεία και ευτυχία σε όλους τους Λάκωνες και πάνω απ' όλα εθνική ομοψυχία και να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ, κύριε Φελούρη. Να έχετε υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, με τιμάτε πάντα. Κοντά μας η Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, η κυρία Ντία Τζανετέα, στο περιφερειακό διαμέρισμα Λακωνίας, η οποία και ελάμπρινε με την παρουσία της τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου. Πέστε μας δύο λόγια. Κύριε Φελούρη, είναι χρέος όλων μας και όλων ημών που υπηρετούμε κάποιον θεσμό, αλλά και σύσσωμου του ελληνικού λαού, να στηρίζουμε με την παρουσία μας, να παρευρισκόμαστε στις εθνικές μας επαιτίους. Μια τέτοια επέτειο σήμερα γιορτάζει σύσσωμος ο ελληνισμός και συμμετείχαν όλοι στις θρησκευτικές και εθνικές εκδηλώσεις. Εκείνο που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό να τονίσουμε είναι την πολύ ζωντανή και δυναμική παρουσία των νέων στη φετινή παρέλαση, όπου πραγματικά ελάμπριναν, οι νέοι ελάμπριναν με την παρουσία τους στην παρέλαση και ο στρατός μας. Και αυτό θα είναι το δικό μας το μήνυμα. Οι νέοι που αποτελούν το αύριο αυτού του τόπου. Έτσι. Το μήνυμα του 21, των αγωνιστών του 21, παραμένει σαφές και διαχρονικό. Οι αγωνιστές 21 αγωνίστηκαν γιατί, και ξεσηκώθηκαν γιατί ήταν εραστές της ελευθερίας. Έτσι. Δεν μπορούσαν να ζήσουν σε καθεστώς δουλείας και νομίζω ότι είχαν όραμα, είχαν αγωνιστικότητα και μπόρεσαν να αλλάξουν την πορεία του λαού μας. Έτσι κι αλλιώς άλλωστε η σπίθα άναψε στη Μάνη που ήταν ελεύθερη και ξεκίνησε ο πόλεμος κατά των Τούρκων και όχι η απελευθέρωση. Η απελευθέρωση ήταν για την υπόλοιπη Ελλάδα. Και παρακολουθήσαμε πραγματικά τις λαμπρές εκδηλώσεις όπου συμμετείχαμε όλοι στην καρδιά της Μάνης, στην Αρεόπολη. Νομίζω σήμερα που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και κρίσιμες αυτές οι ώρες που μιλάμε και για τον ελληνισμό της Κύπρου, αλλά γενικότερα για τον ελληνισμό, οφείλουμε όλοι μαζί με όραμα, κυρίως με ομοψυχία τούτη την ώρα, να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Θεωρώ ότι οι Έλληνες μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έτσι έχουν δείξει κατά το παρελθόν. Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται ομοψυχία και θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να αγωνιζόμαστε, γιατί ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός που πάνω απ' όλα δεν μπορεί να θυσιάσει την ελευθερία του και την αξιοπρέπειά του και έχει γερές βάσεις, στηρίζεται στους αγώνες του και στηρίζεται στο αίμα που οι πρόγονοί μας έχουν χύσει για να μπορούμε εμείς να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Και αυτή την ελευθερία δεν τη χαρίζουμε και δεν πρέπει να τη χαρίσουμε σε κανέναν. Έτσι. Κυρία Τζανετέα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, σας εύχομαι υγεία καταρχήν και δύναμη να τα καταφέρετε από το μετερίζει που σας ευχαριστώ είσαστε. Πάρα πολύ και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ
τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα παιδιά μας, τα οποία συμμετείχαν και στην παρέλαση και στους χορούς, τους να συγχαρώ επίσης και τους γονείς, και εύχομαι πραγματικά οι γονείς να μπορούν να δουν τα παιδιά τους να ζουν σε έναν καλύτερο κόσμο από αυτό που βιώνουμε εμείς σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Κοντά μας ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο κύριος Σταύρος Αργυτάκος, ο οποίος πραγματικά με την δική του προσπάθεια και την συγκατάθεσή του σε όλες τις δυνάμεις, είτε αυτές λέγονται εκπαιδευτικές είτε λέγονται στρατιωτικές κλπ, βοήθησε στο να επιτελέσουμε το καθήκον μας έναντι των προγόνων μας, κύριε Δήμαρχε. Καταρχάς, χρόνια πολλά σε όλους. Να πω ότι τη γενική ευθύνη την έχει η περιφέρεια, αλλά οπωσδήποτε συνεργαζόμαστε για λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά και θέματα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τιμούμε τη μεγάλη διπλή γιορτή του έθνους μας, που εκπέμπει μηνύματα πίστης, ελπίδας, εθνικής αυτοπεποίθησης. Την 25η Μαρτίου το έθνος μας γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που στη συνείδηση όλων μας έχει άρρηκτα συνδεθεί με τον αγώνα για την ελευθερία. Είναι μια μέρα αγαλίασης και τιμής για τον ελληνισμό και τη χριστιανοσύνη. Τιμούμε τους ήρωες του 1821 που με τα κατορθώματά τους έγραψαν το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία μας και επανέφεραν την Ελλάδα στο χάρτη της Ιφιλίου. Στάθηκαν όρθιοι απέναντι στη μοίρα, έδωσαν αγώνα επιβίωσης και εθνικής Αναστάσεως. Μπορούμε να πούμε ότι έγραψαν συνέχεια, έστειλαν μήνυμα συνέχεια της ιστορίας τους ήρωες του Μαραθώνα, των Πλατεών, στους μαχητές των Θερμοπυλών. Πιστεύω και πρέπει το μήνυμα που εκπέμπει η σημερινή μέρα, 25η Μαρτίου, να αποτελέσει ένα σημείο επανεκκίνησης, ανάτασης και ανάστασης του έθνους μας. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και, και τα τελευταία δείγματα που όλοι μας πιέζουν για κάποιες καταστάσεις, τον ελληνισμό εννοώ, όπως έχουμε και της Κύπρου τα γεγονότα, όπως όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πραγματικά μας κάνουν να σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε, να... Γι' αυτό ακριβώς έτσι είπα πριν. Το μήνυμα που να εκπέμπει να είναι σημείο επανεκκίνησης, ανάτασης του έθνους. Δεν θέλω να κάνω πολιτική ανάλυση, διότι πράγματι αυτά που περνάει και η Ελλάδα και πρόσφατα η Κύπρος είναι δύσκολα. Περνάμε δύσκολα και οι δύο. Και πρέπει με την ψυχή και τη δύναμη του Έλληνα που διαθέτουμε και οι δύο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όσο τη δυνατόν με λιγότερους τραυματισμούς αυτά που περνάμε τώρα. Βέβαια, κυρίαρχο και πάνω απ' όλα είναι να διατηρήσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Και η εθνική ανεξαρτησία περνάει από πολλά πράγματα. Θέλω να πιστεύω και το εύχομαι να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο καλά. Κύριε Δήμαρχε, σας εύχομαι και εγώ χρόνια πολλά και βασικά σας εύχομαι υγεία και δύναμη να τα καταφέρετε από το μετερίζει που είσαστε και προσπαθείτε. Όλοι χρειαζόμαστε υγεία και δύναμη. Υγεία και τη βοήθεια του Θεού για να τα καταφέρουμε. Ακριβώς. Και πάλι χρόνια πολλά. Καλά και του χρόνου επίσης, χρόνια πολλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε συνέχεια εδώ στο Δημοτικό Μέγαρο. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον διοικητή της υγείας στην Λακωνία. Της υγείας και όχι μόνο του νοσοκομείου, είναι για όλη τη Λακωνία και για όλα του υγειονομικού σχηματισμού. Ακριβώς. Τον κύριο Νίκο Κουφό, ο οποίος συμπαραβρέθηκε και ετοίμησε με την παρουσία του
τις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου του 1821. Πέστε μας δύο λόγια. Χρόνια πολλά, κύριε Φελούρη, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας, Λάκωνες και μη. Σήμερα είναι μια ημέρα εθνικής μνήμης, μια ημέρα εθνικής υπερηφάνειας και ανάτασης για το μεγάλο, το κοσμοϊστορικό γεγονός που εορτάζουμε, την εθνική παλιγγενεσία του 1821. Ο ελληνισμός, κάτω από τέσσερους αιώνες δουλεία, βρήκε τις δυνάμεις και μετά από πολλά ανεπιτυχή επαναστατικά κινήματα να οργανωθεί από φωτισμένους ανθρώπους, κυρίως πολιτικά, και εννοώ την Φιλική Εταιρεία, να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του, τις εμπειροπόλεμες από τη Μάνη, από την Ήπειρο και από άλλες περιοχές της υπόδουλης τότε χώρας, και να αντιπαλέψει τις βαρβαρικές ορδές πίσω από την πέτρα, κυρίως με σχέδια στρατηγικά και με τη δύναμη της ψυχής του. Ήταν ένας τιτάνιος αγώνας και συνολικά το έθνος κατέθεσε περί τις 800.000 ψυχές στο βωμό της ελευθερίας και έτσι κέρδισε την πολιτική του ελευθερία και ξεκίνησε την νεοελληνική ιστορία με δυσκολίες, με προβλήματα, με φτώχες, αλλά και με έπι στα έτη που ακολούθησαν από τότε μέχρι σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες και τους πολέμους αυτούς, τις μάχες από τότε μέχρι και σήμερα, που βλέπουμε το τι γίνεται, μόνο ότι είναι σε επίπεδο οικονομικό και, ας το πούμε, γεωπολιτικό, που αντιμετωπίζουν και οι αδελφοί μας οι Κύπροι και εμείς σαν ελληνικός πληθυσμός, που είμαστε και σκορπισμένοι σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Με αυτή την έννοια το λέω. Βεβαίως. Άρα λοιπόν και τώρα ακόμα πρέπει να δώσουμε μάχες και σκληρές μάλιστα. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας είναι τέτοια που καλείται ο πληθυσμός της να είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση και συνεχώς να υπερασπίζει την πάτρια γη. Η σημερινή κατάσταση της χώρας, η οποία μαστίζεται από μια πρωτοφανή και γενικευμένη κρίση με αποκορύφωμα την οικονομική, καλείται να αντλήσει ο σημερινός Έλληνας από την ιστορική μνήμη, από το μεγαλείο της φυλής, να αυτοπροσδιοριστεί και να συνεχίσει τον αγώνα όχι μόνο της επιβίωσης αλλά και της διασφάλισης και της μέσω της δημιουργίας και της διασφάλισης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, γιατί αυτός ο τόπος έχει ποτιστεί με πάρα πολύ αίμα και αλίμονο σε αυτούς που θα τον αφήσουν αφύλαχτο. Κύριε Διηγητά, κύριε Κουφέ, ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι χρόνια πολλά και σας εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη για να επιτελείτε το έργο που επιτελείτε από το μετερίζι σας. Ευχαριστώ και εγώ θερμά γενικά για το ενδιαφέρον σας και τη συνδρομή σας στον τομέα της υγείας που υπηρετούμε πιστά και ευσυνείδητα 3 χρόνια τώρα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Και πάλι χρόνια πολλά.